Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή «Απαντήστε παρακαλώ», που έχει ως κύρια φιλοξενούμενη τη Μελίνα Μερκούρη. Χρειάζομαι να σας την παρουσιάσω και να ρωτήσω για εσάς. Μελίνα, είσαι καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά, ευχαριστώ. Ήμουνα σίγουρη ότι πρόκειται να μου κάνεις αυτή την πρώτη ερώτηση, διότι ξέρω από πολύ κόσμο, δηλαδή σχεδόν από όλη την Ελλάδα, ότι ανησύχησανε πολύ για μένα. Και εσύ ειδικά που έτσι συνδεθήκαμε για να προετοιμάσουμε αυτή την εκπομπή, πώς είμαι? Ναι, είμαι καλά. Είμαι πολύ καλά. Εξάλλου όλοι μας σε έχουμε δει τελευταία στη Βουλή, να είσαι πάντα εκεί, να δίνεις το παρόν σου, αν και είχες ένα μικρό προβληματάκι σε κάποιες συνεδρίες. Αλλά είναι πολύ αστείο, γιατί ήταν εξαιτίας μιας καραμέλας. Δηλαδή στραβοκατάπια. Έτρωγα μια καραμέλα και πραγματικά μπλάχτηκε κάτι στο φάρυγγα. Ήταν αρκετά δυσάρεστο και είναι αρκετά επικίνδυνο. Διότι αν δεν μπορείς να πάρεις αναπνοή, μπορεί να πάθεις κάτι. Αλλά ευτυχώς όλα πήγανε καλά και μετά μια ώρα γύρισα στη Βουλή. Αλλά μια και δεν έχω πολλές εκπομπές, άφησέ με έτσι να ευχαριστήσω και να πω την ευγνωμοσύνη μου για ό,τι συνέβη με μένα όταν ήμουν στην Αμερική και για τα μηνύματα αγάπης αληθινά όλης της Ελλάδας, ανεξάρτητα από κόμματα, ανεξάρτητα από ηλικίες, ανεξάρτητα από οτιδήποτε. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είπα πριν από λίγο ότι η κύρια φιλοξενούμενή μας είναι η κυρία Μελίνα Μερκούρη. Και αυτό γιατί σε κάποιο σημείο θα διακόψουμε για να μεταδώσουμε μια συνέντευξη που είχα με τον καθηγητή κύριο Γιώργιο Κανδύλη, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, ανέλαβε να ετοιμάσει το φάκελο της ελληνικής υποψηφιότητας για τη Χρυσή Ολυμπιάδα, για την Ολυμπιάδα του 1996. Όπως φάνηκε πριν από λίγο από την κουβέντα της κυρίας Μερκούρη, είχαμε δυο συναντήσεις προηγουμένως στο σπίτι της εδώ, κυρίως για να διαλύσω τους ενδιασμούς που είχε αν θα πρέπει να εμφανιστεί στην τηλεόραση. Λίγο η περιπέτεια της υγείας της, λίγο η περιραίουσα ατμόσφαιρα από τις εξελίξεις του τελευταίου καιρού δεν της έδιναν και πολύ κέφι. Τελικά, όπως βλέπετε, μεταπίστηκε και είναι μαζί μας, αλλά και μαζί σας. Μα ένας Κύπριος μπορεί να μην πείσει έναν Έλληνα να κάνει ό,τι θέλει? Θα ήθελα κάτι ακόμη να προσθέσω εδώ. Σε μια από τις συναντήσεις μας, σε κάποια στιγμή, η κυρία Μερκούρη μου είπε, λέγε με απλά Μελίνα. Αυτό είναι το όνομά μου και μ' αρέσει. Και νομίζω μου πάει πολύ. Αυτά για τον ενικό, το μοναδικό που ακούστηκε στην αρχή. Θα συνεχίσουμε με τον κυρία Μερκούρη. Όχι, ελπίζω ότι θα με λες Μελίνα, διότι δεν θα σου απαντήσω τόσο νόστιμα εάν με λες κυρία Μερκούρη. Δεν το έχω συνηθίσει, είναι κάτι τύπου με ενοχλεί και έπειτα μου δώσαν αυτό το δώρο όλοι οι Έλληνες. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πρέπει εσύ να μην το εκμεταλλευτείς και να με λες Μελίνα. Α, ήδη το έχω πει, δεν παίρνω τα λόγια μου πίσω. Εξάλλου, να σου πω και, σου πω και κάτι άλλο. Αν σας λέγω κυρία Μερκούρη, θα έχω έτσι. Είναι λίγο πιο ψυχρό, όπως είπατε, ναι. Και θα μου δώσει έτσι την αφορμή να είμαι λίγο πιο πιεστικός. Να σας προβάλλω και μια ερώτηση. Εγώ νομίζω το αντίθετο, ότι με το να με λες Μελίνα θα μπορέσεις να μου κάνεις πιο πιεστικές ερωτήσεις και τι θα λες, μα βλέπετε την αγαπώ πάρα πολύ. Τη λέω Μελίνα, αλλά εξακολουθώ να τις κάνω πιεστικές ερωτήσεις. Δεν μπορώ να αντισταθώ στη Μελίνα. Κυπρία δεν είσαι, αλλά με έπεισες. Το λοιπόν, Μελίνα, η κριτική σε ενοχλεί? Η κριτική. Λίγο ή πολύ όλοι μας ενοχλούμαστε από την κακή κριτική. Και από την καλή κριτική προπαντός. Διότι όταν σου κάνουν μια καλή κριτική, όταν σου κάνουν μια δίκαιη κριτική, τότε πραγματικά είσαι πολύ θλιμμένος, διότι μέσα στην κριτική αυτή, την τόσο καλή, την τόσο χωρίς διαστρεβλώματα, τότε αισθάνεσαι ότι πραγματικά πρέπει να κάνεις και τη δική σου αυτοκριτική. Τώρα, οι κριτικές που γίνονται με πάθος, με κακία, με πραγματικά όχι αληθινή, είναι προπαρασκευασμένες, αυτές νομίζω σε ενοχλούν λιγότερο. Υπάρχουν στιγμές που γελάς.
Αλλά η πραγματική κριτική βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ σωστή να γίνεται. Σε πονάει, αλλά σε φτιάχνει κιόλας. Μάλιστα.